Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Οικονομίας της ΣΕΛ στην Ολλανδία. Στο διαγωνισμό μετέχουν ομάδες φοιτητών από 24 χώρες με πρωτότυπα οχήματα, έχοντας ως στόχο να καλύψουν τη μεγαλύτερη απόσταση καταναλώνοντας τη μικρότερη ποσότητα καυσίμου. Τι θα λέγατε αν μαθαίνατε ότι υπάρχει όχημα που καίει ένα μόνο λίτρο καυσίμου για να διανύσει την απόσταση Ρότερνταμ-Αθήνα. Απίστευτο είναι όμως αληθινό. Αυτό το ρεκόρ και πολλά άλλα παραπλήσια πέτυχαν 183 ομάδες φοιτητών από 24 χώρες στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Οικονομίας που διοργάνωσε για μια ακόμη χρονιά η εταιρεία Shell στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Η Ελλάδα έδωσε τη δική της μάχη στο διαγωνισμό οικονομίας της Shell με πρωτότυπα οχήματα που σχεδιάσαν φοιτητές από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών και το Τεχνολογικό Ίδρυμα Πειραιά. Οι φοιτητές από το Πολυτεχνείο Κρήτης πήραν το βραβείο κοινού καθώς αποδείχτηκαν για μια ακόμη χρονιά η αγαπημένη ομάδα όλης της διοργάνωσης. Άλλωστε τα παιδιά έδωσαν και πάλι μια ξεχωριστή παράσταση που τράβηξε όλους τους επισκέπτες στο περίπτερο που προετοίμαζαν το πρωτότυπο όχημά τους. Δεύτερη μέρα του διαγωνισμού και τρέχουμε για τεχνικό έλεγχο. Οι ίδιοι δεν επαναπαύθηκαν στις δόξες τους, αλλά φρόντισαν να κατακτήσουν στον αγώνα οικονομίας της Shell στην κατηγορία Urban Concept την τέταρτη θέση, αλλά και να βρεθούν ψηλά παίρνοντας το βραβείο της ενεργειακής πρόκλησης. Οι φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης παρουσίασαν νέες πράσινες τεχνολογίες που εντυπωσίασαν τους κριτές. Η ομάδα προμηθέας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών τιμήθηκε με το βραβείο Best Team Spirit, καθώς μετέφερε στα μέλη των άλλων ομάδων με ξεχωριστό τρόπο τα αξιοθέατα και την κουλτούρα της Ελλάδας. Η ελληνική αντιπροσωπεία της ΣΕΛ τα τελευταία χρόνια στέκεται δίπλα στους Έλληνες φοιτητές και καταγράφει τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν στον Ευρωπαϊκό Μαραθώνιο της εταιρείας. Επιχειρεί να εμπνεύσει αυτός ο διαγωνισμός νέους επιστήμονες που προσπαθούν να αποδείξουν ότι η νέα γενιά μπορεί και οραματίζεται, μπορεί και προσπαθεί για ένα καλύτερο μέλλον. Για την ιστορία, το πρώτο βραβείο του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Οικονομίας της ΣΕΛ πήρε ομάδα φοιτητών που κατασκεύασαν όχημα που κάλυψε την απόσταση 2.980,3 χιλιόμετρων με ένα μόνο λίτρο καυσίμου.